Μέρους του Σωματείου Περιβάλλον και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, θέλαμε να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζόμενων των νοσοκομείων, στο νοσοκομείο στο Σκυλίτσιο αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με διαταδίκαια αιτήματα που έχουν όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού για τα βαρέα και ανθυγιεινά που δεν έχουν νοσηλευτές, για το ότι το νοσοκομείο μετατρέπεται νοσοκομείο μιας νόσου, για τα εμβόλια βέβαια που δεν έχουν έρθει για τον κορονοϊό. Και όπως επίσης θα θέλαμε να μας δώσετε την ευκαιρία να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στον απεργιακό αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι ναυτεργάτες από σήμερα έως και αύριο για τα πολύ σοβαρά ζητήματα των συλλογικών συμβάσεων αλλά και των δρομολογίων των πλοίων, όπου όπως γνωρίζετε κάθε εβδομάδα τώρα πλέον έχουν γίνει 3 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τέλος, θα θέλαμε να καταγγείλουμε τη διοίκηση της εταιρείας Lidl, της πολυεθνικής εταιρείας Lidl, η οποία για μερικές ώρες, ενώ έχει 5 γνωστοποιημένα κρούσματα κορονοϊού, έκλεισε το κατάστημα για μερικές ώρες, λέγοντας ότι έχει κάνει τα απαιτούμενα όσον αφορά την απολύμανση του χώρου, και σήμερα το πρωί συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της, εκθέτοντας τους ίδιους τους εργαζόμενους και εκθέτοντας και τους πελάτες της στο κορονοϊό. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη στάση, ότι βάζει σε κίνδυνο την υγεία και των εργαζομένων και των καταναλωτών, και το κατάστημα θα πρέπει να παραμείνει κλειστό, διενεργώντας τεστ επαναλαμβανόμενα και το επόμενο διάστημα, γιατί όταν ένα κρούσμα γνωρίζουν οι ειδικοί μας, έχουν ενημερώσει κατά επανάληψη ότι ένα κρούσμα εμφανιστεί εχθές, σήμερα δεν γίνεται, υπάρχουν περιπτώσεις όπου με το rapid test δεν θα φανεί αν κάποιος έχει τον ιό ή όχι. Οπότε θα πρέπει να ξαναγίνουν τα τεστ και να κλείσει το κατάστημα μέχρι να γίνει η ουσιαστική απολύμανση κτλ. Γιατί μας είπαν από χτες μέχρι σήμερα, από χτες διαγνώστηκε και χτες ήρθε και το απολυματικό από την Αθήνα. Κάτι πάει στραβά σε όλο αυτό. Και καλούμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στο σωματείο των εμποροϋπαλλήλων και των δικαιωμένων υπαλλήλων, να μπουν μπροστά, να βάλουν φρένο στην ασυδοσία της εργοδοσίας και στο Lidl αλλά και στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα κρούσματα, και να προσθέσουμε ότι προχθές μάθαμε ότι εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ πέθανε από τον κορονοϊό. Αυτό θα πρέπει να είναι καμπανάκι προς όλους. Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μην φοβηθούν και να σηκώσουν το ανάστημά τους ενάντια σε όλα αυτά που προκαλούν οι εργοδότες και η κυβέρνηση. Στο παρελθόν δεν είχαμε σούπερ μάρκετ να κλείνουν εξαιτίας των κρουσμάτων. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν είχαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Όταν έχεις το λιγότερο που μπορεί να κάνει η εργοδοσία όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, όταν θέλει να προστατεύσει τους εργαζόμενους της, είναι να κλείσει το κατάστημα και να κάνει τεστ κορονοϊού σε όλους επαναλαμβανόμενα. Όχι μόνο μέσα σε μια μέρα, για την επόμενη μέρα. Έγιναν τεστ σε όλους και έχουν ανακληθεί και άδειες για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά που δημιούργησαν οι προηγούμενοι. Δείχνει ακριβώς ότι η εργοδοσία βάζει πάνω απ' όλα το κέρδος της και τίποτε άλλο για να μην έχει χασούρα. Μπροστά δηλαδή στα κέρδη βάζουν την υγεία ολωνών.